Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο Σάμου, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να ενημερώσετε τους δημότες και να απαντήσετε σε ερωτήματα. Θα πάμε με έναν άλλο τρόπο στην εισαγωγή των πεπραγμένων σας. Πώς είναι μια μέρα εντός του Δήμου, ας πούμε για παράδειγμα η σημερινή μέρα. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την εδώ έλευσή σας και παρουσία σας. Θεωρώ πολύ σημαντική την επικοινωνία, η οποία πρέπει να γίνεται αβίαστα, χωρίς να υπάρχει βάρος χρόνου και υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να κυλούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά τη συνέντευξη, γιατί αυτό νομίζω ότι δεν δίνει ποτέ την εικόνα και τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν στην ευρύτερη κοινωνία. Μια μέρα στο Δήμο είναι μια μέρα γεμάτη ένταση, δημιουργία, μικρές απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις, αλλά και αποτελέσματα. Είναι νομίζω το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας σήμερα, ευρύτερα, σε όλη την Ελλάδα. Οι 325 Δήμοι προσπαθούν ακριβώς να γεφυρώσουν το χάσμα της απόστασης των κρατικών παρεμβάσεων όλες τις εποχές, διαχρονικά, με την πραγματική κατάσταση και τις ανάγκες των δημοτών. Σήμερα λοιπόν η μέρα είχε διάφορα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Επισημοποιήσαμε τον κατάλογο των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ στη δικιά μας δημοτική περίοδο με τη λεγόμενη νέα δημοτική αρχή. Είδαμε με τον προγραμματισμό και με το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών ποια έργα είναι προς αξιολόγηση. Φτιάξαμε χρονοδιαγράμματα ρεαλιστικά, υλοποιήσιμα, πάντοτε δίνω τάσεις και κατευθύνσεις να μην έχουμε ποτέ υπερβάσεις στην πρόβλεψη υπό την έννοια ενός αισιόδοξου χρονολογίου, το οποίο μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει όταν διαψεύδεται. Επίσης, κάναμε και άλλα. Παράλληλα με αυτό, είδαμε λίγο την κατάσταση στις γεωτρήσεις που κάνουμε, στη σύνδεση με τη Βλαμαρή, στην Ιδρούσα που υπήρχε ένα πρόβλημα και στο Αγίου Θεοδόρου που είναι ένα παλαιό πρόβλημα το οποίο αποκαθίσταται, ούτως ώστε να εντοπισμένα και στα χωριά η παρέμβασή μας. Και σχεδιάσαμε, αφού μελετήσαμε τα αποτελέσματα της τουριστικής μας έκθεσης στο Στοκχόλμη, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία για το Δήμο της Σάμου, τα επόμενα βήματα, γιατί επίκειται τα Ποσειδόνια στα μέσα Μαΐου που μετέχουμε, η κουραζιέρα για μας αποτελεί μια μείζωνα επιλογή και μια προτεραιότητα, ειδικότερα μετά τις διεθνείς συγκυρίες που διώχνουν κόσμο από όλους τους προορισμούς και γεγονότα της Σάμου. Να σημειώσω εδώ ότι ο Δήμος πάντοτε λειτουργεί ως βοηθός εκπληρώσεως του έργου των επιχειρηματιών, των ασχολούμενων τουρισμού, των εργαζομένων στον τουρισμό, δεν διεκδικεί για τον ίδιο ένα ρόλο ατζέντη, πράκτορα, τουροπερίτορα, αυτοσαφές. Επίσης, υποστηρικτικά και οριζόντια, μπορώ να πω, γι' αυτό και το νομικό πρόσωπο τουρισμού που ενεργοποιήθηκε, εξηγιάνθηκε, λειτουργεί σωστά και παράγει πλέον έργο υπό την έννοια αυτή της δυνατότητας παρέμβασης και οργάνωσης πιο ευέλικτων πραγμάτων που έχουν πολύ σημασία για το νησί μας, που το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ του είναι τουρισμός. Ως παράδειγμα, μπορώ να πω την ήδη διαδικασία οργάνωσης της προβολής του νησιού μας στην Κύπρο. 24 Ιουνίου αρχίζει μια μικρή αεροπορική εταιρεία να ταξιδεύει στο Κύπρο, Σάμος Κύπρος, ΙΤΟΥΣ, και σε συνεννόηση με τον πρέσβη μας εκεί, αλλά και με τους μόνιμους υποστηριχτές μας, όπως είναι το γραφείο στην Ιταλία, αλλά και τους παράγοντες που έχουμε στην Κύπρο και τους δημάρχους, συναδέλφους στην Κύπρο, θα οργανώσουμε τη δήλωση παρουσίασης πριν τις 24 Ιουνίου του Σάμος, του brand name της Σάμου, που σιγά σιγά οικοδομείται, επαναλαμβάνω, με κόπο, με δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι οικοδομείται σωστά και αφορμή έδωσε η μεγάλη μας προσπάθεια, την οποία παρακολουθήσατε και στηρίξατε, και ευχαριστώ γι' αυτό δημόσια, της πολιτιστικής πρωτεύουσας Σάμος 2021, το Πυθαγόριο Θεώρημα του Πολιτισμού, που μας έδωσε ένα χάρτη κατευθύνσεων και ένα μελλοντολόγιο. Ένα μελλοντολόγιο, να πω. Παράλληλα, είδαμε λίγο το πρόγραμμα του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Να πω εδώ ότι έχω την πρώτη μικρή αναφορά να σας κάνω για την Πυθαγόρια Παρακαταθήκη, που θα παρουσιαστεί εντός του Μαΐου. Τον Αρίσχοντο Σάμιο, Ιωνος Φιλόσοφη και Κοσμολογική Επιστήμη, με ομιλητή τον Νίκο Σπύρου, τον καθηγητή αστροφυσικής, στις 24 Μαΐου. Από την αρχαία σύγχρονη κοσμολογία, αναφορά στον Αρίσταρχο, με τον ομιλητή του, με τον κύριο Μανώλη Πλιώνη, δηλαδή τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Το Παιδικό Θέατρο, Ειρήνη του Αριστοφάνη, για τις 13 Ιουλίου. Το Μελτεμάκι του Παντελή Χόρν, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, στις 15 Ιουλίου.
Και επιτρέψτε μου, επειδή μόλις αυτό το παρέλαβα μετά την όλη συνεργασία που είχαμε και με τον κύριο Σωτήρη Μαργιωρή και με άλλους που έχουν γνώριση σε αυτό, να συνεχίσω λίγο με τον Νίκο Καζαντζάκη για την αφορά στον Γκρέκο. Αυτό πάει την επόμενη σε Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου, τη συναυλία του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα που είμαστε στα πρόθυρα να την κλείσουμε. Το θέατρο της γνώσης του Δημήτρη Πιέτρη είναι παιδικό θέατρο το οποίο κάνει θράψη και πάει πολύ καλά και θέλουμε να το φέρουμε. Την Αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, συναυλία φέρωμα στον Καβαδία, συναυλία Γιάννης Πανός, το οποίο θα γίνει αυτά τον Αύγουστο, χωρίς να επικαλύπτουν τις άλλες εκδηλώσεις που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και θα το προσδιορίσω αυτό. Και βεβαίως θα κλείσουμε σε ημερομηνία έκπληξη, θέλω να πω που δεν την ανακοινώνουμε ακόμα, με το αφιέρωμα 3.000 χρόνια ελληνικής μουσικής. Αυτό είναι το πρώτο κείμενο των ιραίων Πυθαγορείων, το οποίο επαναλαμβάνω... Χαρίσμα, δηλαδή, για τις δράσεις... Ακριβώς, το οποίο αναβαθμίζεται φέτος, αναβαθμίζεται πολύ και αναβαθμίζεται επειδή ακριβώς και η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία έκανε μια συνάντηση στην Αθήνα πριν ένα μήνα για τα φεστιβάλ, τα περιφερειακά και φεστιβάλ μάλιστα σε τόπους που έχουν δοκιμαστεί από το προσφυγικό πρόβλημα και το μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά και φεστιβάλ που έχουν διαχρονικότητα και γίνονται σε αρχαίους χώρους, ήταν οι τρεις προϋποθέσεις συμμετοχής εκπροσώπων των φεστιβάλ. Μας εκπροσώπησε ο Σωτήρης Μαργιωρής, συνάντηση αυτή από την οποία βγήκαν συμπεράσματα θετικά. Προχωρήσαμε λοιπόν και στην αίτηση χρηματοδότησης στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις που έγιναν με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε ο θεσμός των Ιερέων Πυθαγορείων να πάρει μια μόνιμη αναγνώριση και χρηματοδοτική, γιατί αναγνωρισμένο καλλιτεχνικά και δημιουργικά είναι. Επίσης θα εντάξουμε σε αυτό και το Rock Festival, το οποίο στο Ιρέο, το οποίο το οφείλουμε από πέρσι. Και το οφείλουμε από πέρσι επειδή, όπως ξέρετε, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οργανώσαμε τη μουσική εκδήλωση με τη Φωτεινή Δάρα σε χρονικό σημείο που ήταν αναγκαίο να γίνει όμως 8 Αυγούστου. Αυτό όμως πρέπει να αποδοθεί και να μην βλάπτονται παραδοσιακοί θεσμοί μεγάλης απήχησης και εξαιρετικής υποδοχής. Αποφάσισα λοιπόν και νομίζω να αποφασίσαμε μαζί και με την Δημοτική Σύμβουλο Εντεταλμένη Εταιρεία Πυθαγόρειο, την κυρία Τσέρε και με τον κύριο Μαργιωρή, αλλά και με τους υπόλοιπους συμβούλους και συνεργάτες, να εντάξουμε το Rock Festival. Ήδη δεχτήκαμε τους εκπροσώπους και βλέπουμε τι θα υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά και πραγματικά, πέρα από αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή την εξέδρα, την τακτοποίηση, την δεγενήτρια και αυτά, τα οποία είναι μικρά πράγματα, απαραίτητα μεν, αλλά μικρά, για να έχουμε και εκεί, με διακριτό τρόπο, δεν είναι δηλαδή ότι θα το απορροφήσουμε, όχι, παραμένει αυτοτελές, ανεξάρτητο, αλλά το υποστηρίζουμε ως Δημοσάμου και προσπαθούμε να απομακρύνουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικαλύψεις ή την αδυναμία στον κόσμο ή το δίλημα στον κόσμο που θα επιλέξει να πάει. Ξέρετε κάτι, αυτή η επικάλυψη των γεγονότων, των πολιτιστικών, πρέπει να οριμάσει αρνητικά, δηλαδή να μην γίνεται έτσι περαιτέρω. Καταφέραμε και περιορίσαμε τις επικαλύψεις σε ένα ποστό 20-25%, αλλά αυτό δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου, γιατί πολλές φορές γίνονται και την ίδια μέρα και την ίδια ώρα σε τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς, σημεία του ορίζοντα, του σαμιακού ορίζοντα. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και από ξένους τουρίστες, οι οποίοι και αυτοί προβληματίζονται αν θα πάνε στο Αγιώθητο Πυθαγορείο που πολλές φορές είναι κοντά ή σε μια συναυλία εδώ στο Βαθύ, στην πόλη της Σάμου ή στο Καρλόβαση ή σε μια εκδήλωση στο Μαράθο Καμπό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει λοιπόν να το υποστηρίξουν και τα ξενοδοχεία και για τους ξενοδόχους δηλαδή και το επιμελητήριο, ώστε να έχουμε λιγότερες επικαλύψεις δυνατόν. Νομίζω ότι ο πολιτιστικός χάρτης, παρά τις δυσκολίες που εμπεριέχει, δημιουργεί ακριβώς τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα. Έλαβε επίσης ένα βιβλίο σήμερα. Ένα βιβλίο από μια Ολλανδή, σας το δείχνω, η οποία έρχεται στη Σάμο, η οποία είναι κάτοικος στη Σάμο το μεγαλύτερο διάστημα και η οποία αφορά την Κελινόη, την τελευταία προθιέρια του ναού της Ήρας, η κυρία Χίλι Κάιπερς, η οποία έβγαλε βιβλίο στα αγγλικά. Μου έκανε λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση που χτύπησε την πόρτα και ζήτησε στο αγγλόφωνο κοινό του καλοκαιριού να παρουσιάσει το βιβλίο αυτό και αποφάσισε να δώσουμε την αιγίδα μας και να το στηρίξουμε εδώ στο Δημαρχείο ή και στο Πυθαγόριο αν χρειαστεί, στο Δημαρχείο που θα ανοίξει σε λίγο διάστημα, στο Μέγαρο δηλαδή που έχουμε εκεί, που είναι θυματοδοτημένο από το Οθησέα και είναι ένα υπόδημα αρχιτεκτονικής, μοντέρνας αρχιτεκτονικής, προσαρμοσμένης στο περιβάλλον του Πυθαγορείου. Αυτό ήταν
μία από τις αποστολές μας που κάναμε σήμερα, και το λέω αυτό γιατί ακολούθησε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου, του Δήματος Ντάιλη δηλαδή, το οποίο ξέρετε πόσο σημαντικό έργο κάνει, και παράλληλα με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και ευχαριστώ τα μέλη του Συμβουλίου για την ανιδιοτελή προσπάθεια που κάνουν, αποφασίσαμε να δούμε, και το είδαμε επιτόπου, το σύνολο του κοινωνικού έργου, περιλαμβάνοντας και το κοινωνικό εισόδημα, ούτως ώστε να ξέρουμε περίπου σε τι ποσοστό κάλυψης οικογενειών που έχουν ανάγκη υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί, γιατί έχουμε κάθε χρόνο στοιχεία, κάθε τρίμηνο στοιχεία, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπεις και διευρυμένα και με βάση την βασική προσφορά που κάνει το Γυροκομείο ΣΑΜΟΥ παράλληλα με όλα αυτά. Όλα αυτά, ξέρετε, σε μια μέρα που, όπως η σημερινή, που έρχεται δύο μέρες μετά την πολύ δύσκολη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σκουρλέτη, για την απόσταση αυτή που υπάρχει μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, αντιλαμβάνεστε τι πολύχρωμο τοπίο δημιουργεί και πόσο σταθερή θέση πρέπει να έχεις, συνεχή ενημέρωση και γνώση, αλλά και να αποφεύγεις να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία μόνο κακό μπορούν να κάνουν όταν δεν τελεσφορήσουν και μόνο διακρίσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεταξύ των συμπολιτών και των συνδημοτών. Είναι βασικό στοιχείο αυτό που σας λέω. Πολλές φορές η αυτοδιοίκηση βασίζεται και σε μια φευγαλαία εντύπωση, μια αυταπάτη δημιουργίας περαιτέρω πραγμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε προσγειωμένοι, χωρίς να χάνουμε την πίστη μας για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υπάρξουν, αλλά για την ανάδειξη του εξαιρετικού αποθετηρίου περιβάλλοντος ιστορίας και πολιτισμού που έχει το νησί μας, η Σάμος μας. Αυτά έγιναν μέχρι τώρα. Βεβαίως έγιναν και συναντήσεις που ορίζονται με τα ραντεβού διαφόρων εκπροσώπων, φορέων, πολιτών, που διαμαρτύρονται, που εκφράζουν τις απόψεις τους, που φεύγουν με μια απάντηση. Και πιστεύω βέβαια ότι εδώ έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα νομίζω ότι σιγά σιγά δημιουργούν μια σταθερότητα, όχι για την ικανότητα, αλλά για το σε πόσο χρόνο θα πάρουν απαντήσεις και πόσο χρόνο θα γίνουν παρεμβάσεις, αλλά και χωρίς να υπάρχει ένα χτύπημα στην πλάτη μόνο, το οποίο παραπέμπει στις καλένδες οποιοδήποτε ζήτημα ανεδαφικό ή πραγματικό, υλοποιήσιμο ή μη υλοποιήσιμο. Πιστεύετε, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή ότι ο απλός πολίτης έχει άνεση της πρόσβασης στο Δήμο και στο πρόσωπό σας και την κατάθεση των ετοιμάτων ή των ερωτημάτων? Κοιτάξτε, απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια σταθερότητα σε αυτό. Έχουμε σταθερότητα ως προς τον τρόπο του αποτελέσματος. Και στο θετικό πρόσημο και στο αρνητικό. Η επαφή με τον Δήμαρχο, με τον ομιλούντα, είναι πιο δύσκολη γιατί γίνεται με υπό το βάρος του χρόνου, αλλά πάντοτε διαθέτω όλη την ημέρα και πολλές φορές και ώρες αρκετές το βράδυ για να βλέπω κόσμο, να μιλώ μαζί του, να εξηγώ. Πιστεύω ότι το πρώτο χρέος ήταν να οργανώσουμε τα εσωτερικά του Δήμου και να φτιάξουμε ένα υπόδειγμα σιγά σιγά διοίκησης που θα είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα. Όχι επειδή κάτι αρνείται τα προηγούμενα ή δεν αποκομίζει από τα καλά των προηγουμένων στοιχεία θετικά, αλλά γιατί πρέπει πάντοτε να επιχειρείς, να προσπαθείς να δημιουργήσεις. Φτιάξαμε λοιπόν τον εσωτερικό οργανισμό του Δήμου, που δεν υπήρχε και δεν υπήρχε όχι ως κείμενο, γιατί ως κείμενο υπήρχε. Τον υλοποιήσαμε, τον εφαρμόσαμε. Ενώ λοιπόν θα μπορούσα στον πρώτη περίοδο να ορίσω τμηματάρχες και διευθυντές με μια απόφαση αυτοβούλος, χωρίς να υπολογίσω κάτι, συγκάλεσε Περισσιακό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2014, ώστε να κρίνει το Περισσιακό Συμβούλιο τους συναδέλφους δια κατάταξη. Έχετε δηλαδή με αξιολογικά κριτήρια? Αξιολογικά κριτήρια, κανονικά τα οποία προβλέπονται στον νόμο, στον υπάρχοντα τότε νόμο. Και βεβαίως αυτό οδήγησε και σε μια αναδιάταξη των ενδιαφερόντων, αλλά και της αντίληψης που υπήρχε μέχρι τώρα όσον αφορά το πώς λειτουργεί πολλές φορές τον αυτόματο πιλότο και με την καλή πρόθεση των στελεχών πάντοτε και την δημιουργική τους εργασία. Το να φτιάξεις ένα οργανόγραμμα και να προχωρήσεις σε ένα οργανισμό που ήταν ψηφισμένος, παρόλο που είχε πάρα πολλά θέματα που δεν μπορούσαν να καλυφθούν λόγω της έλλειψης του εμψυχοδυναμικού, σωστά, υπεύθυνα και με προοπτική, και μάλιστα να δώσει και εντολή για νέες προσαρμογές, γιατί πρέπει να είναι πιο εύρηστο, πιο εύληπτο και πιο αποτελεσματικό ένα μοντέλο διοίκησης, έπρεπε να φτιάξεις και άλλα που έλειπαν, όπως τον ενιαίο κανονισμό ίδρυυσης. Έγινε ενοποίηση των κανονισμών των πρώην τεσσάρων Δήμων
στο νέο κανονισμό, δίνεται λύση σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ίδρυυση. Μένει τώρα το κρίσιμο να τιμολογηθούν αυτές οι υπηρεσίες και στα τέσσερα σημεία του Σαμιακού, επαναλαμβάνω, ορίζοντα. Είναι ενιαίος κανονισμός περιπτέρων, επιτρέψτε μου να τελειώσω με αυτό. Στόχος να υπάρχει ενιαία πολιτική σε όλο το νησί σε ό,τι αφορά τα περίπτερα, τη χωροθέτησή του και τη συνθήκη του. Βλέπετε κάποιες υπερβάσεις, το λέω πολύ ευγενικά, που υπάρχουν. Διαφορετικό μοντέλο και έκταση για περίπτερα στα χωριά, διαφορετικό μοντέλο στις πόλεις, στα αστικά κέντρα. Και δημόσια διαβούλευση στην ενοποίηση των κανονισμών καθαριότητας και λειτουργίας των κημητηρίων. Επίσης, η αύξηση του ποσοστού ίσπραξης σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα από 87,11% σε περίπου 100% είναι σημαντική. Το ποσοστό απορρόφησης των εκτάκτων εσόδων, κύριε Καρίου, επιχορηγήσεων, δηλαδή ΕΣΠΑ και ΣΑΤΑ, από 85,34% στο 97,50%. Το βαθμό αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μεθόδων από 59% σε 65,60%. Και τα σταθερά μεταφερόμενα ανεξόφελητα παραστατικά απογραφής του Δήμου, που τα μειώσαμε κατά 35%. Και επίσης, κατά το στατιστικό του ΚΕΠ, τον ΚΕΠ και ΣΑΜΟ δηλαδή, αυξήσαμε κατά 63% τις αιτήσεις πολιτών για εξυπηρέσεις είδους σε σχέση με το 2014. Είναι σημαντικά νούμερα τα οποία δείχνουν την εξοικείωση των πολιτών με την πραγματικότητα που λέει πού απευθύνομαι, πόσο γρήγορα μπορώ να πάρω μια απάντηση, ποιος είναι ο ρόλος των ΚΕΠ, που ουσιαστικά υποκαθιστούν τη διοίκηση. Αλλά πλέον είναι οργανική βραχίωνες ενός κράτους που δεν μπορεί να στηρίξει απευθείας τους πολίτες και το κάνει μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρετικά τοποθέτοντας και μη, όντας, επαναλαμβάνω, αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, το σημείο επαφής, θράψης, κρούσης, αλλά και δημιουργίας με την κοινωνία απευθείας. Στο ελάχιστο κειμενικό εισόδημα, να σας πω μόνο ότι είχαμε εντάξει 1.056 οικογένειες με ωφελούμενους 2.500 πολίτες. Η ΣΑΜΟΣ ήταν μέσα στους 13 Δήμους που πιλωτικά εφάρμοσαν το πρόγραμμα και ανεδείχθη πρώτη από πλευράς αξιολόγησης του Υπουργείου. Και τώρα, με το κοινωνικό εισόδημα, που άλλαξε κατά τη γνώμη μου κακώς έπρεπε να συνεχίσει το πρόγραμμα, ας άλλαζε το όνομα, έχουμε ήδη 663 εγκεκριμένες αιτήσεις. Αυτό ήταν, και τελειώνω, ότι το λέω γιατί αυτό ήταν η προϋπόθεση για να αρχίσει να λειτουργεί αυτό που σας έλεγα πριν. Αν δεν κάναμε παρεμβάσεις σε αυτά, αν δεν έχουμε σήμερα διευθυντές, προϊσταμένους, τιματάρχες και λειτουργούσες τις κοινωνικές πρόνοιες δομές, την κοινωνική πρόνοια με αρτιότητα και επάρκεια, που πάντοτε ήταν μια έμπειρη διεύθυνση, αλλά μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα που έχει, προσθέτοντας σε αυτά τώρα το κοινωνικό παντοπολείο και το κέντρο κοινότητας, δημιουργώντας και 5-6 καινούργιες θέσεις εργασίας, δεν θα μπορούσαμε να προχωράμε στα άλλα. Δηλαδή, το λέω πιο απλά, ότι δεν μετράνε τα έργα που εντάσσεις όταν δεν έχεις εξασφαλίσει αυτά. Μπορεί να εντάξει 20 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια έργα, να κάνεις να αποθεωθείς εντός εισαγωγικών για τα χρήματα που θα εισρεύσουν, δεν μετράνε αν δεν έχεις φτιάξει εσωτερική διαδικασία, βελτίωση της απόδοσης των στελεχών, κινητροδότηση αυτά, κανονισμούς και μια τάξη των πραγμάτων. Κύριε Δήμαρχε, καθώς άκουγα τις απαντήσεις σας, οι οποίες από μόνες τους δημιουργούν πλήρες τα όσα ερωτήματα, έχω σταθεί σε μία, θα κάνω και τις υπόλοιπες βέβαια. Μιλήσατε για χάσμα παρεμβάσεων μεταξύ αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης. Πριν από λίγες μέρες αυτό διασαφηνίστηκε και στην ΚΕΔΕ, δηλαδή υπόθηκε ότι υπάρχουν σημεία και έγινε και μια παράσταση διαμαρτυρίας, αν δεν κάνω λάθος, όπου δηλώνεται ότι πραγματικά η αυτοδιοίκηση είναι κατά κάποιο τρόπο παραμελημένη ή εγκαταλειμμένη. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποιο είναι αυτό το χάσμα το πράγμα. Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, όταν αναλάβανα τη θητεία μου και το υψηλό καθήκον του Δημάρχου Σάμου, που αποτελεί μια μεγίστη τιμή για οποιονδήποτε άνθρωπο ζει εντός Σάμου ή είναι εκτός Σάμου και είναι Σάμιος, δεν περίμενα να έχουμε αυτή την απόσταση. Απόσταση ότι μας οφείλονται 214 εκατομμύρια ευρώ και δεν δίνονται, δεν αποδίδονται, έστω και σταδιακά. Απόσταση επειδή μας ζητούν να έχουμε και φέτος πλεονάσματα 70 εκατομμύρια όλη τη της χώρας χωρίς να δίνουν τα παρακρατηθέντα. Απόσταση επειδή δεν προχωρούν σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις σε κατεξαίρεση πρόληψη εξειδικευμένου προσωπικού ή δεν κατοχυρώνουν τα δικαιώματα ικανών εργαζομένων για να μην έχουμε αυτή την ανασφάλεια
που διατρέχει τη διοίκηση, αλλά και πλήττει τις συνειδήσεις και τη βούληση των ανθρώπων. Απόσταση, επειδή θέλανε να μας περάσουν, το λέω λαϊκά και απλά, επίτροπο διοικήσεως, δηλαδή ένα γραμματέα κρατικό, ο οποίος θα ρύθμιζε τα του Δήμου, αγνοώντας το Δημοτικό Συμβούλιο ή παραμελώντας τη σημασία του Δημοτικού Συμβουλίου, μην αποδίδοντας την νομοποίηση που υπάρχει σε αυτό, προσπαθώντας να καταργήσουν τώρα το συμπαρισάνι του Δημότη. Ξέρουμε τι εξαιρετική δουλειά γίνεται στο νησί μας. Και θα το έλεγα αν ακόμα ήταν λιγότερο ικανός ή ικανή συμπαραστάτη του Δημότη, ένας θεσμός απαραίτητος. Δεν μπορεί να γίνει αντένα, κύριε Καρίου, του συμπαραστάτη του πολίτη, του συνήγορου του πολίτη στην Αθήνα. Και επειδή γνωρίζω την Αθήνα καλά, αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν. Να καταργήσουν τώρα με το νέο πόρισμα τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, ας πούμε, να καταργήσουν τους προέδρους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων. Αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν υπέρ της αυτοδιοίκησης, παρόλα που νομοσχέδια πάντοτε έχουν και θετικά στοιχεία. Έτσι. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε θετικά στοιχεία, αλλά αυτό το χάσμα αυτό είναι χάσμα θεσμικό, είναι χάσμα λειτουργικό. Το πρώτο σημείο θράψης ήταν η παράνομη, κατά τη γνώμη μου, και παράλογη απέτηση απόδοση των διαθεσίμων των Δήμων στην κεντρική κυβέρνηση. Ευτυχώς αρνηθήκαμε. Είμαστε ακόμα υπόλογοι γι' αυτό, ξέρετε. Αλλά το κάναμε εν πλήρη συνειδήση και με πλήρη αντίληψη του καθηκόντος μας. Αντίθετα, οι περιφέρειες έδωσαν το διαθέσιμα. Και αυτό βέβαια μας κράτησε μέχρι εδώ, δηλαδή να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις βασικές ανάγκες, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση που βαίνει καλύτερα στο Δήμο Σάμου. Ανεξάρτητα από αυτό, το λέω για οποιοδήποτε άλλο Δήμο θα έχει υποχρεώσεις, δυσκολίες χρηματικές, κάποιοι Δήμοι είναι και σε διαδικασία σχεδόν πτώχευσης, έτσι, από παλαιότερες υπερβάσεις και προβλήματα πραγματικά. Όλα αυτά μαζί με την αδυναμία διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος και βεβαίως κατανομής πόρων για έργα, όχι για χρήματα, δεν υπάρχει αντιστάθμιση στο προσφυγικό με χρήματα, έφεραν ακριβώς αυτή την κρίση, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου κρίση θεσμική. Πάντοτε οι αυτοδιοικήσεις διεκδικούν από την κεντρική κυβέρνηση. Με οποία κυβέρνηση. Τώρα όμως νομίζω το πρόβλημα έχει πολλαπλασιαστεί. Και έχει πολλαπλασιαστεί βάζοντας και ως βάση της μικρής μου συνεισφοράς την παλαιότερη μου εμπειρία με τη δημόσια διοίκηση. Υπάρχει μεγάλο χάσμα τώρα. Και υπάρχουν και άνθρωποι πολύ πιο δογματικοί, οι οποίοι εκφράζουν αντιλήψεις, οι οποίες δεν μπορούν να ισχύσουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι όμως ένα γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση πάντα πρέπει να προσπαθεί να φέρνει κοντά τα κέντρα εξουσίας, όχι παρακαλώντας ή επαιτώντας ή εκλιπαρώντας, αλλά θεσμικά. Να εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις, πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις τουριστικής προβολής απευθείας στους Δήμους. Πρέπει οι Δήμοι να μπορούν να επιλέγουν που θα πάνε να προβάλλουν τα προϊόντα τους, όπως έγινε πρόσφατα, ή την εικόνα τους, ή το image τους, ή την εδώ το τουριστική τους πλευρά, αλλά και βεβαίως να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των εργαζομένων, όχι μόνο στο Δήμο, των εργαζομένων σε ένα Δήμο. Δεν είναι προνόμιο μόνο η δημοσιοπαλία. Προνόμιο δημιουργίας θέσεων εργασίας, δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, δημιουργίας σταθερών προσόδων στην κοινωνία είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για κατηγορία πολιτών. Και βεβαίως σε αυτό βοηθάει και το ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, αλλά νομίζω θα μου υποβάλει τη σχετική ερώτηση. Πρώτος σας προβάλλει με αυτή που έχω. Και βεβαίως με συγχωρείτε να πω ότι εντάξει, η εκλογή μου στο Κεντρική Ένωση Δημοτικών Ελλάδας έχει βοηθήσει πολύ στη συμμετοχή σε αποφάσεις. Έχει πολύ συμμετοχή. Έχει βοηθήσει κατά τη γνώμη μου πολύ και στην αντίληψη του τι συμβαίνει και στο γρήγορο ανακλαστικό που πρέπει να υπάρξει σε αυτά. Η ιδέα εκλογή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, που εκπροσωπεί 200.000 Δήμους και Κοινότητες της Ευρώπης, βοηθάει και στην διάδοση του ονόματος της ΣΑΜΟΥ σε όλα τα επίπεδα, αλλά επίσης στη διεκδίκηση πραγμάτων, δίκτυα, συνέργειες και όλα αυτά. Με αυτή την ιστορία τοποθέτηση, παρότι θα σας το ρωτούσα, μου δίνεται το ένασμα να προχωρήσω σε κάτι επόμενο. Ξεκινήσαμε σήμερα τη συνέντευξη ρωτώντας σας. Πώς είναι μια μέρα στο Δήμο? Όλα αυτά είναι η μέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι και με αυτό ασχολήθηκα. Έπρεπε να πάρω 2-3 τηλέφωνα κρίσιμα. Έπρεπε να απαντήσω, να συντάξω μια επιστολή. Υπάρχει μια πασπερμία πραγμάτων που γίνεται. Το θέμα δεν γίνονται ποτέ όλα. Και δεν γίνονται και ποτέ όλα σωστά. Γίνονται όμως ένα ικανό ποσοστό από σωστά πράγματα. Ποσοστό που πρέπει να διατηρείται στη σταθερότητα και που πρέπει να αυξάνει. Το επόμενο λοιπόν ερώτημα είναι πώς είναι μια μέρα, είπατε. Συμβούλιο της Ευρώπης, είπατε, και δεν μιλήσατε πριν για Κύπρο, γνωρίζουμε για δαλικοποίηση με τον Κρότονα. Πώς είναι μια μέρα εκτός του Δήμου, γιατί η αντιπολίτευση συχνά χρησιμοποιεί ως όπλο της την απουσία σας, η οποία θα ήθελα να μας οριοθετήσετε σε τι σύνιστα.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω να υπάρχει απουσία, υπάρχει παρουσία. Υπάρχει παρουσία σε όλα αυτά τα κέντρα αποφάσεων με μεθοδικότητα, με υπευθυνότητα και με ταχύτητα. Ότι είναι γεγονός ότι είμαι εξοικειωμένος με το κέντρο της Αθήνας αλλά και με το κέντρο άλλων πόλεων που ταξιδεύω, αυτό διευκολύνει στο το πρόγραμμά σου να είναι απτό, να είναι συγκεκριμένο, να μην χάνεις χρόνο και να μην έχεις και αρνήσεις. Αρνήσεις αιτήματα, αρνήσεις συναντήσεις, άρα χάσιμο χρόνο. Είναι επίσης γεγονός ότι τα ταξίδια του Σάμος Αθήνα είναι γεμάτα ένταση και γεμάτα και λεπτομεριακή οργανωτικότητα, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, γιατί από τη στιγμή που προσγειώνεσαι και πας προς το κέντρο, πρέπει να έχεις ήδη χαρτογραφήσει τις συναντήσεις, αν υπάρχει πορεία στο κέντρο, αν πρέπει να υποβάλεις ένα πρόβλημα τροποποιημένο, αν πρέπει εδώ να παραγγείλεις ή να πεις στείλτε αυτό τώρα γρήγορα προσαρμοσμένο σε αυτό, αν πρέπει να περάσει από την ΚΕΔ να το κάνει που είναι στο κέντρο της Αθήνας, αν κρίνεις ότι είναι μεγαλύτερο βεληνικό ζήτημα. Όλα αυτά δημιουργούν μια ένταση, χρειάζεται ατσάλινη ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται ευπροσιγορία και χρειάζεται κυρίως επιχειρήματα και τεκμηρίωση. Να ξέρετε κάτι, ότι η ψευδαίσθηση της απομόνωσης της Σάμου είναι ψευδαίσθηση. Δεν υπάρχει καμία απομόνωση, αρκεί να είσαι οργανωμένος και καλά. Έχεις αντικειμενική δυσκολία απόστασης. Είναι προφανές ότι αν δεν προλάβεις το αεροπλάνο το 3 και 5 το χειμώνα, δεν μπορείς να επιστρέψεις με κανένα τρόπο. Δημιουργεί ένα θέμα, βεβαίως απουσίας, υπό την έννοια της παρουσίας συνεχούς, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι για να προλάβεις το αεροπλάνο το 3 και 5 πρέπει να ολοκληρώσεις τη δουλειά σου στη μία. Και όχι αργότερα, γιατί πρέπει να φύγεις από το αεροδρόμιο. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Και προϋποθέτω να επαναλαμβάνω προσαρμογές στη συμπεριφορά, στον τρόπο ζωής και στις απαιτήσεις που σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτή η αλλαγή του τρόπου της στρατηγικής έχει πάει καλά και εξελίσσεται έτσι περαιτέρω. Έχουμε υποστηρίξει από πολλούς η συνεργασία των 5 δημάρχων επίσης, Μυτιλήνη, Λέσβου, Χίου, Σάμου Λερουκό, είναι μια πολύ αποδοτική συνεργασία. Τη διαπιστώσατε εξάλλου και εσείς με τη θεώρηση της βίζας για τους Τούρκους τουρίστες, που μας ανακοινώθηκε παρόλη την αρνητική επιστολή του κ. Κατρούγκλου και του κ. Υπουργού στις Βρυξέλλες, στο οποίο είχαμε υποβάλει υπόμνημα στην Γενική Διεύθυνση και στο Υπουργείο, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ιδιαδραμόπουλο. Και βεβαίως ήταν μια επιτυχία των 5 δημάρχων, μια επιτυχία που οργανώθηκε σωστά. Και επίσης οδήγησε σε μια κινητικότητα στα πράγματα. Ήδη η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Χιέα Κρέτσου είναι στην Ελλάδα και κάνει συναντήσεις για να εξειδικεύσει τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο περιφερειακό πρόγραμμα συνολικά, αλλά και να υποστηρίξει τα ειδικά αναπτυξιακά Βορείου και Νότιο Αιγαίου που γίνονται από εθνικούς πόρους μεν, αλλά γίνονται. Και αυτό είναι και αποτέλεσμα της κινητικότητας αυτής. Δεν κρατάμε μεγάλο καλάθι, γιατί αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα δούμε να υλοποιούνται σε χρονοδιαγράμματα. Όμως αποτελεί μια. Θετική εικόνα. Θετική εικόνα και θετική αποτύπωση της συνέργειας των 5 Δήμων που παραδοσιακά τους χωρίζουν πολλά και στη διαφορετικότητα προέλευσης, πολιτισμών, κουλτούρας και μάλιστα και διπαλότητας πολλές φορές που είχε και λογικά και μη λογικά αίτια. Η μέρα λοιπόν είναι αυτή, είναι η ίδια μέρα στην Αθήνα, η ίδια μέρα στα κέντρα αποφάσεων με διαφορετικό περιβάλλον. Όχι το όμορφο περιβάλλον, το αηφόρο του νησιού, άλλο περιβάλλον με βροχή πολλές φορές, κρύο, δυσκολίες στην κίνηση. Πολυκοσμία, βοητά, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ παραγωγικά. Και χαίρομαι που το εκπληρώ με συνείδηση. Μιλήσατε πριν ότι, για τις τοποθετήσεις, οι οποίες πολύ συχνά δημιουργούν μια θετική εικόνα για τη Σάμο και δεν επιδέχονται αρνήσεων. Ωστόσο, συχνά βλέπουμε ότι αυτές οι υποσχέσεις που δίδονται δεν τηρούνται. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένο θέμα με τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει και μάλιστα γραπτές δεσμεύσεις που είχατε πάρει. Για τη διαχείριση του προσφυγικού, ένα θέμα που εν πολλής αφέθηκε στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το προσφυγικό λοιπόν σε ποια φάση είναι σήμερα και πόσο απασχολεί και πόσο εξαντλεί τα υπάρχοντα κονδύλια των Δήμων. Καταρχάς θεωρώ ότι ένα παγκόσμιο ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό πρόβλημα, όπως είναι από όποια οπτική γωνία το δει κανείς το μεταναστευτικό προσφυγικό, δεν λύνεται μόνο με υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Ακόμα και με υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ένα. Δεύτερον, δεν λύνεται επειδή στην Ελλάδα επικράτησε η αντίληψη ότι ο ανθρωπισμός είναι τράνζιτ.
ότι κρατάει 4 μέρες και όλοι κάποια στιγμή στο τετραήμερο πάνω θα φύγουν προς προορισμούς είτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή προς επιστροφή στις χώρες προέλευσης. Τρίτον, δεν λύνεται επειδή ένα Υπουργείο Μετανάστευσης ποτέ δεν κατάλαβε ότι είναι το πρωταγωνιστούν Υπουργείο, αυτό πρωταγωνιστεί στα πράγματα και έπρεπε να αναλάβει υπαλλήλους, δράσεις, ψυχοδυναμικό, δυνατότητες, οργάνωση και πόρους ευρωπαϊκούς. Όταν λοιπόν όλοι οι Δήμοι της χώρας έχουν λάβει ακόμα μέχρι σήμερα 4,9 εκατομμύρια ευρώ από τα τόσα πολλά διαθέσιμα, 509, στο οποίο περιλαμβάνονται βεβαίως και τα χρήματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και διαθεσιμότητα πόρων, αλλά συνολικά ένα δις, και βλέπουμε ότι έχουν παραιτηθεί 2 γενικοί γραμματείς, ότι δεν έχει παραιτήθηκε ο υπεύθυνος διαχειριστικής αρχής. Και η απορριφητικότητα στην Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε για το Ταμείο Μετανάστευσης την προηγούμενη Τρίτη στην Αθήνα αποδείχθη, επαναλαμβάνω, η απορριφητικότητα είναι στο 5,7%. Δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί γιατί αυτή η αδυναμία λειτουργίας και παρέμβασης. Να σας πω μονάχα ότι τα χρήματα που δόθηκαν στο Δήμο Σάμου, πάλι που επαναλαμβάνω και το λέω ρητά, πολιτικά, κατηγορηματικά, εγώ δεν πιστεύω στη χρηματοδοτήση του προσφυγικού. Πιστεύω στην δημιουργία προϋποθέσεων, εντάξεων έργων, κανονικών, κλασικών έργων, κοινωνικών έργων, που θα αντισταθμίσει το αρνητικό αποτέλεσμα από τη διάχυση της κακής πληροφορίας, της μαύρης εικόνας. Αυτό, δηλαδή, δεν είναι θέμα δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι από ένα μήκος εκατομμύρια, να το πω έτσι. Ανταποδοτικά, ακόμα και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν τότε στην αρχή, γιατί δόθηκαν, γιατί ανακαλύψαμε ότι το Σεπτέμβριο του 2015 άλλο νησί είχε χρηματοδοτηθεί από την κοινή υπουργική απόφαση 29-11 από τα παράβολα των αδειών διαμονής των επικών τρίτων χωρών. Και αυτό το βρήκαμε επειδή ήμασταν στην Αθήνα εκείνη τη μέρα. Το πληροφορηθήκαμε, το είπαμε και έτσι πήραμε αυτές τις 450.000 συνολικά που δόθηκαν στο νησί, συν κάποια άλλα μικρά πράγματα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς το πρόβλημα αυτό είναι ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα. Πάει καλύτερα τώρα, καλύτερα από πλευράς αποσυμφόρησης. Είχαμε την πρόνοια να τολμήσουμε να διαπραγματευτούμε στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας σε μια 7-ωρη διαδικασία 6 υπουργούς. Και πρώτη φορά λέω τη λέξη αντιμετωπίζω, γιατί νομίζω ότι αυτές είναι πάντοτε συζητήσεις 2 πλευρών, αλλά εκεί ήταν αντιμετώπιση. Εξαντλητικές πιέσεις μας ασκήθηκαν. Αρνηθήκαμε να αντιληφθούμε τις πιέσεις, όχι προβάλλοντας το εγώ, προβάλλοντας πάντοτε επιχειρήματα και δόκιμο λόγο, συγκεκριμένο λόγο. Και αυτό οδήγησε σε μια, πιστεύω, κινητικότητα η οποία έφερε παραπάνω άτομα στην υπηρεσία ασύλου. Τότε ήταν 7, σήμερα είναι 25-26. Mm-hmm. Έρχονται και άλλοι. Μια αποσυμφόρηση που έγινε της τάξης των 1.200-1.500. Με πολύ αργότερους ρυθμούς και παραβιάστηκαν όλα τα χρονοδιαγράμματα. Αλλά έγινε αυτή η αποσυμφόρηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μένουμε στη δέσμευση, ότι είναι οι προσωρινές δομές, όπως υποστηρίξαμε από την αρχή. Όπως είπαμε, ότι μόνο μία προσωρινή δομή μπορεί να υπάρξει και όχι άλλες που κάποιοι άλλοι ήθελαν. Ασκήθηκαν πιέσεις για δημιουργία άλλων. Ασκήθηκαν πολλές. Πολλές πιέσεις. Και το γεγονός ότι η συνηγορία των 5 δημάρχων που λειτουργήσαμε και σε επίπεδο Πρωθυπουργού συναντήσεις και στους αρχηγούς των κομμάτων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργήσε στην αποφυγή περαιτέρω πιέσεων οι οποίες θα ήταν ίσως και καταληκτικές για ένα τόπο, αρνητικά καταληκτικές και όχι θετικά. Η προσπάθεια μου συνεχίζεται για την αποσυμφόρηση των νησιών, όχι επειδή η αποσυμφόρηση είναι ένα στερεότυπο ή μια κοινοτοπία, είναι επειδή υπάρχει πραγματική ανάγκη. Από το νησί μας έχουν περάσει 135.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Χρειάζεται να ολοκληρώνονται τα αιτήματα ασύλου. 5 φορές ο πληθυσμός του νησιού έχει περάσει δηλαδή. Γιατί πρέπει να ολοκληρώνονται, γιατί η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες χώρες παράγουν 5.000 αιτήματα εβδομάδα, 1.800 την εβδομάδα και εμείς φτιάχνουμε 400-500 το μήνα. Παρόλο που το ρήμα εδώ δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει να εξετάζονται σε βάθος αυτά. Ο κόσμος αδειμονεί να φύγει για τον τελικό προορισμό, αφού είναι πρόσφυγας. Και ο κόσμος πρέπει να πανταπροθεθεί όταν δεν έχει κανένα στοίχημα, κανένα πρόκριμα, κανένα όρο ότι είναι πρόσφυγας. Αυτό λοιπόν μας εγκλωβίζει ακόμα. Πιστεύω ότι οι σημερινοί αριθμοί είναι μεν διαχειρίσιμοι, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις δικλείδες που μπορούν να απασφαλιστούν ή να ανοίξουν από την απέναντι γειτονική χώρα, πρέπει να είμαστε πολύ πιο επί του προβλήματος κάθε μέρα, παρόλο που δεν πρέπει να φαίνεται, δεν πρέπει να ακούγεται, δεν πρέπει να δημιουργεί αρνητική εντύπωση. Και να πω ότι είμαι βαθύτατα ικανοποιημένος, επειδή δεν οδήγησα, από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον,
και από το Δημοτικό Συμβούλιο τα πράγματα στα άκρα. Δεν έγινε ένταση των γειτονικών νησιών, με τα οποία συνεργαζόμαστε εξάλλου. Δεν ακούστηκαν ακραίες φωνές στην ΚΟ. Δεν ακούστηκε αυτό που έγινε στη Μυτιλήνη στοιχείο. Δεν δημιουργήθηκαν τοξικότητες, εμπρισμοί, κατακραυγή και βεβαίως βαθύτατος διχασμός. Όλα αυτά διχασμό προκαλούν. Ουδής θέλει να ζει με ένα πρόβλημα τέτοιο. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το Leader λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία, όπως ξέρετε, σημαντική για τον τόπο και πρωτοβουλία υπό την έννοια ότι είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα υγειοργίας, αγροτικής ανάπτυξης και αλληλείας. Δημόσια έργα δεν είχαν ενταχθεί καθόλου, παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει στο παλαιό πρόγραμμα μεγέθους και προπολογισμού 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα το πρόγραμμα έγινε 8,1 εκατομμύρια ευρώ χάρη στην πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε το ΚΑΕΚ και η δική μας συμμετοχή νομίζω ότι συνεισέφερε αρκετά στην δημιουργία αξιόπιστων των μελετών, οι οποίες οδήγησαν σε υψηλή βαθμολόγηση, κυρίως από πλευράς τεχνικής αξιολόγησης, δηλαδή των προτάσεων που κάναμε. Και αυτό με τα 40% δημόσια έργα και 60% ιδιωτικά δίνει μια τόνωση στην επιχειρηματικότητα και στην κοινωνία και στον ευρύτερο δημιουργικό τομέα του νησιού. Έχουμε ας πούμε αιτήματα, το λέω και επειδή μου δίνεται ευκαιρία να το κοινωνίζω, για δημιουργία ξενώνων στα ορεινά χωριά, πέτρινη και με ξύλινα κουφώματα. Αγροτοτουρισμό. Στα 4 δωμάτια με 12 δωμάτια. Και τα αιτήματα αυτά έρχονται απ' έξω. Δηλαδή θέλουν οι σαμιώτες, οι συμπατριώτες μας, οι δημότες μας να δημιουργήσουν τους χώρους. Ιδία συμμετοχή θα υπάρχει. Σε συνδυασμό ελάχιστη. Νομίζω ότι είναι θέμα, όταν λέω ελάχιστη, είναι μικρή, είναι τα προγράμματα αυτά μικρά. Μπορείς να κάνεις ένα δίκτυο σπιτιών, να τα αναδείξεις. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Χρειάζεται πάντοτε μια αξιόπιστη μελέτη, η οποία δεν θα προσπαθεί να εκταμιεύει παραπάνω από ό,τι πρέπει και να παρουσιάζει στοιχεία μη υπαρκτά. Αυτό δεν θα περάσει, σας το λέω, αλλά θα περάσει κάθε αξιόλογη πρόταση, η οποία θα στηθεί σωστά, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μεγάλα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τόπου μας. Μάλιστα. Και βεβαίως είναι και η Καριακή Φούρνη μέσα για πρώτη φορά. Είναι μια δημιουργία και πιστεύω ότι και ο πρόεδρος του ΚΑΕΚ και όλοι είμαστε αποφασισμένοι να συνδημιουργήσουμε. Ρωτήσω σε αυτό το σημείο, μια και πήγαμε στο Leader. Είχαμε και μια σειρά ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ. Παρακολουθείτε η δράση αυτών των έργων, η εξέλιξη αυτών των έργων και ποια είναι για εσάς τα κυρίαρχα από αυτά τα οποία εντάχθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ? Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι η πρώτη εντολή παρότες κατεύθυνση χαρτογράφηση πραγμάτων που έκαναμε εδώ στο Δήμο ήταν μελέτες. Να έχουμε μελέτες, να μπορούμε να σταθούμε, να αξιοποιήσουμε τις παλές. Ουδής διαγράφει την καλή δουλειά που έγινε στο παλαιό χρόνο. Αντίθετα, οφείλει να αξιοποιεί το παλαιό, την παλαιά μελέτη, να επικαιροποιεί, να την εξελίξει. Εντάξαμε λοιπόν το κέντρο κοινωνικών ΣΑΜΟΥ, 203.000, το κοινωνικό παντοπολείο ΣΑΜΟΥ, 117.000, την αποκατάσταση κατολίσθησης της περιμετρικής οδού, ένα μείζον πρόβλημα, το ξέρετε αυτό. Αυτές οι 700.000 ήρθαν από το Μαξίμου την μέρα της διαπραγμάτευσης, της συζήτησης, της αντιμετώπισης των έξι υπουργών, όπως λέγαμε, και ήρθε μετά ξεχωριστή συζήτηση που είναι με τον κύριο Χαρίτση, χωρίς να συνδέεται το ένα με το άλλο, και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Υπουργείο αυτό το ποσό των 700.000 και έχει έρθει στη μισή. Προχωράμε στην διακήρυξη για την αποκατάσταση. Τη βελτίωση και στατική ενίσχυση του σχολικού συγκροτήματος του πρώτου και του δεύτερου γυμνασίου της πόλης της Σάμου, προϋπολογισμός 1.558.000 και αντίστοιχη αναβάθμιση εξοπλισμού του δεύτερου δημοτικού σχολείου της πόλεως με επισκευή και προσθήκη κατ' επέκταση και καθύψος 1.830. Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου χώρας της Σάμου, ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου Σάμου, Δήμου Σάμου, αυτά από την Κοινική Γραμματεία Αθλητισμού, η αντικατάσταση του φωτισμού κλειστού γυμναστήριου Πυθαγορείου Δήμου Σάμου. Αυτό είναι ένα ποσό ελάχιστο, 15.000, αλλά και είναι μία συγκεκριμένη παρέμβαση αυτή. Και το λέω αυτό γιατί οι αθλητικές υποδομές ήταν χαλιά. Οι αθλητικές υποδομές δεν παραμένουν σε καλή κατάσταση. Έχουν προχωρήσει, οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Σκοπός και στόχος είναι να εντάξουμε ένα-δύο γήπεδα μεγάλα στο πρόγραμμα και να έχουμε αηφόρο αθλητική υποδομή, άρα και συμπεριφορά. Αν πρέπει να εγκαταστήσουμε χλωτάπιτα με πλαστικό, αν πρέπει να αντικαταστήσουμε το ταρτάν εδώ του γηπέδου πάνω, η άθληση είναι αγαθό των κοινωνιών που ειδικότερα έχουν σύνορα, γεωγραφικά θάλασσα,
και πρέπει η διέξοδος να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Θα ρίξω ιδιαίτερο βάρος στη συνέχεια του προγράμματος, θα επενδύσουμε σε αυτές τις τελετικές υποδομές. Όπου έχουμε δυνατότητα ένταξης, θα το κάνουμε. Και θα αναβαθμίσουμε τις τελετικές υποδομές. Η εκπώνηση των σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, κινητικότητας, 40.000 ναι. από το Πράσινο Ταμείο, και αυτό προήλθε από την εβδομάδα κινητικότητας. Εβδομάδα κινητικότητας, για την οποία βραβεύτηκε ο Δήμος. Μπήκαμε στην δεκάδα των επιτυχιών από 2.247 τόπους που μετείχαν, ευρωπαϊκούς τόπους που μετείχαν στη διαδικασία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Επίπεδου για τη βράβευση των 10 καλύτερων. Κέρδισε η σφαιρική πόλη Μάλμο, που έχει πρότυπο η συμπεριφοράς και κινητικότητας. Ο εξοπλισμός του τηλεφωνικού σταθμού πόλη της Σάμμο, 142.000, δάπεδα, όργανα. Αναβάθμιση διαμόρφωση του δημοτικού κήπου, 400.000 στο ΕΣΠΑ. Όπως ξέρετε, η παραφυλλογία που αναπτύχθηκε για τον ηγεμονικό κήπο ήταν χαρακτηριστική βεβαίως δύο πραγμάτων. Της ακινησίας που υπήρχε στο θέμα αυτό, που κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να προχωρήσει και κάποιοι έβρισκαν προσκόμματα, δυσκολίες, ότι δεν θα γίνει, ότι θα γίνει και θα χαλάσει. Μια προσκόλληση στο παλαιό, που ο σεβασμός στο οποίο παρελθόν είναι πάρα πολύ σημαντικός για την αναβάθμιση του ηγεμονικού κήπου, που είναι μπροστά από εδώ στο Δημαρχείο, όπως ξέρετε, η δημιουργία της παιδικής χαράς, η αξιοποίηση των χώρων, το ψηφιακό αρχείο των φυτών που έχουν μεγάλη ιστορία, η εξασφάλιση των αδειών της Ατομικής Επιτροπής που ολοκληρώθηκε, της γεωπονικής μελέτης, όλα τελείωσαν επ' αγαθού. Η αναβάθμιση, η αποκατάσταση της πλατείας Πυθαγόρα, που είναι φυτεύσεις και φωτισμός. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μια ανακατασκευή της πλατείας από τις πολλές που είχαν επέλθει στο παρελθόν και η αποκατάσταση των κενών που υπάρχουν, αλλά δεν θα εμποδίσει την τουριστική περίοδο. Και προλαβαίνω πιθανή ερώτηση. Θα δούμε ξανά στην πλατεία Πυθαγόρα Φοίνικες. Έχουμε και έναν Σαμιώτη που δεν θέλει να πει το όνομά του. Και θέλω εδώ να πω ότι ας επιτρέψουμε σε κάποιους Σαμιούς να μην θέλουν να ακούσουν το όνομά τους ή να επιλέγουν πότε θέλουν να ακούσουν το όνομά τους. Γιατί αυτή η παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι κάπου ενοχλητική πολλές φορές. Το λέω γιατί έχουμε μια προσφορά για Φοίνικες. Εφόσον επιλέξουμε Φοίνικες, θέλει να προσφέρει ο συγκεκριμένος Φοίνικες. Θα το δούμε και αυτό. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και βέβαια ξενία. Εγκεκριμένα 2 εκατομμύρια ευρώ. 12 Αυγούστου, όταν πάρα πολλοί άλλοι ήταν στις διακοπές, το λέω όχι οι πολίτες, ενώ δίνει, εμείς καταθέσαμε στον άξονα 14 την αναβάθμιση των υποδομών του δημόσιου τουρισμού, του δημόσιου υποδομού τουρισμού, για το έργο αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε το έργο μας και να μην απλώς και μόνο αξιολογηθούμε κάπου στη μέση. Μια διαδικασία η οποία διαδικασία θα μπορούσε να μην κρυθεί και επιτυχής, να φέρουμε ένα Υπουργείο, ένα άλλο κρατικό φορέα να ενδιαφερθεί για το ξενείο, ούτως ώστε να συνεργεί προς το Υπουργείο Οικονομίας για την ένταξη και κυρίως υλοποίηση του έργου. Υλοποίησαμε λοιπόν μέχρι και τη στατική μελέτη, τη δώσαμε για έγκριση, απεδείχθη ότι το ξενείο σώζεται, μην ξεχνάμε εδώ. Ότι υπάρχει απόφαση σχετική. Και υπάρχει ΦΕΠ, το οποίο χειρίζει το ξενία στο Δήμο Σάμμου, χάρη σε ενέργεια στο προηγούμενο δημοτικοταρχών, ως διατηρητές. Ως διατηρητές. Δεν κατεναφίστε για να γίνει πλατεία πλακάκι, ας πούμε έτσι. Η χώρος πρασίνου. Υπάρχει ΦΕΠ που ορίζει ότι είναι... Οπότε η αφορμή της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας έφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ, συζητήσαμε μαζί του, διαδραστικό κέντρο περιβάλλοντος Αιγαίου, ένας όροφος του ξενία, αντένα δηλαδή για το Αιγαίο, ολόκληρο το κέντρο περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όλο το υπόλοιπο ψηφιακό κέντρο αποδημοσιομείων, Μουσείο Μαθηματικών Οργάνων, ψηφιακή βιβλιοθήκη, αρίσταρχος, μαθητικός τουρισμός δηλαδή, να το πω πρακτικά, εκπαιδευτικός λόγος και πολυχώρος βέβαια που θα γίνει έτσι κι αλλιώς ένα εγχείρημα μεγάλο που φέρνει κινητικότητα σε λιμνάζοντα ύδατα επί δεκαετίες. Δεν ξέρω πότε ήταν τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το ξενία το 81, το 82, το 83, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια όμως. Και να είμαι ειλικρινής, η συγχωρημένη μητέρα μου, εδώ η Παρθιώτισσα, πάντοτε μου έλεγε το ξενία, παιδί μου. Το ξενία. Κάτι πρέπει να γίνει το ξενία. Είμαι. Νιώθω και συγκίνηση και χαρά που προχωρά το σχέδιο. Τέλος του χρόνου θα έχουμε όλες τις μελέτες έθνες, το Υπουργείο, το Πολυτεχνείο θα τις κάνει, μαζί με το τμήμα μελετών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και εμείς θα είμαστε πανέτοιμοι να αρχίσουμε μια διαδικασία δημοπράτησης, ούτως ώστε το ξενία να μην παραμένει κουφάρι. Και να αποκαθιστά στη μνήμη μαζί με την οικογραφία του Φασιανού
που θα αποτυχιστεί και θα επανατοποθεί συντηρημένη σωστά με διατήρηση κάποιων δωματίων εμβληματικών του ξενία, το τι σήμαινε αστικός πολιτισμός στο νησί, παράδοση, δημιουργικότητα, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω εδώ και τον αρχιτέκτονα, τον κ. Σταμάτη, που σε προχωρημένη ηλικία παρέδωσε στο Δημοσάμου όλο το φάκελο. Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατό, ξέρετε, να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα σε αυτό. Αυτό θα αποκαταστήσει την αστική ισορροπία αλλά και την ιστορία του νησιού μέσα από ξενία ή διάφορες διαδρομές. Εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή ερώτηση, κύριε, γιατί αναφερθήκατε σε τρία έργα: ξενία, ηγεμονικός δημοτικός κήπος, πλατεία Πυθαγόρου. Ανάπτυξη του κέντρου. Ωραία. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι, υπήρξε δημόσια διαβούλευση, υπήρξε η άποψη του απλού πολίτη σχετικά με το θέμα. Όπως, και με ποιο τρόπο. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή Διαβούλευσης, ναι, η οποία λειτουργήσε πέρα από το τυπικό της καθήκον για την ένδυση του προπολογισμού κάθε χρόνο, παλαιότερα συνεδρίαζε μία φορά, ήταν καλές εποχές, τώρα συνεδρίασε 9 φορές και παρουσιάστηκε πλήρως η μελέτη για το ξενία, για το δημοτικό κήπο και την πλατεία Πυθαγόρα στους ενδιαφερόμενους. Ξέρετε, πάντα το ποσοστό του ενδιαφερόμενου είναι πολύ μεγάλο. Ποικίλια. Το λέω με ένα κομψό τρόπο υπό την έννοια του στενού περιεχομένου του τουρίματος. Επίσης, το πανί που μπήκε στο ξενία, που είχε ανοιχτή πρόσκληση, συγκέντρωσε 120 ιδέες. Διαβούλευση έγινε. Και έγινε με έναν τρόπο που έπρεπε βεβαίως, αγαπητή κυρία Καρίου, να σεβαστεί και ένα χρόνο που πρέπει να είσαι έτοιμος για να κάνεις με υποβολή μιας πρότασης. Δεν μπορεί αυτό να το έχεις το δίνεκε σε μια διαβούλευση 2 ετών. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Χρόνος σημαίνει όχι μόνο χρήμα, σημαίνει δημιουργία και αηφόρο δημιουργία. Λοιπόν, και επίσης η αντικατάσταση του Αυγουστίνιας και σύνδεση και του χώρου του προσωρινού του hotspot με το αποχαιρετικό δίκτυο 531.000 έχει στόχο την αποδέσμευση της πόλης από τις επιβαρύνσεις διακοπών νερού και την υποστήριξη της προσωρινής δομής, το οποίο για το Δήμο είναι, θα είναι όταν φύγει η προσωρινή δομή και φύγουν με το καλό προς τελικούς προορισμούς πρόσφυγες και μετανάστες, πρόσφυγες προς το καλό σκοπό, τότε θα απολαύσουμε ένα έργο το οποίο επί χρόνια και αυτό διεκδικεί το να γίνει και δεν είχε γίνει. Αυτά είναι αυτά ήδη ενταγμένα. Πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ είναι άνθρωποι που επελόγησαν σωστά, τώρα δεν έχω κάνει το ιστορικό. Σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης τους. Άμεσα. Αρχίζουμε να υλοποιούμε από το 2 Μαΐου έχουμε την πρώτη δημοκρασία. Αρχίζουμε. Εν μέσω δηλαδή τουριστικής περίοδου θα έχουμε πάλι στην πόλη κατασκευές. Ναι, ο δημοτικός κήπος δεν είναι κινητοποιημένος, δεν λειτουργεί. Ναι. Δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή. Με την πρόνοια όπου πρέπει να ληφθεί ως προς αυτό. Εξάλλου στην πλατεία Πυθαγόρα θα σεβαστούμε την τουριστική περίοδο, αλλά θα δημιουργήσουμε προποθέσεις για το φωτισμό που είναι απαραίτητο στην τουριστική περίοδο. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω και απευθύνω έκκληση σε εσάς, άρα και στο κοινό και στους συνειδητές, δεν είναι δυνατόν να παρκάρουν τα φορτηγά της πλατείας Πυθαγόρα. Ώρες αιχμής. Ώρες που δεν σέβονται το υπάρχον ωράριο 6 με 10 το πρωί που προβλέπεται. Και δεν μπορούν, παρόλο που καταλαβαίνω τις ανάγκες, αλλά δεν μου αρκεί αυτό, να πλακούν το πεζοδρόμιο και να καταλαμβάνουν χώρους που είναι προς ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, οικογενειών, καροτσάκια, παιδιά, άνθρωποι. Θα βάλω μπάρες. Και το λέω με τόσο σαφή τρόπο, απευθύνω αυτή την έκκληση. Δεν είναι θέμα προειδοποίησης. Θα βάλω δηλαδή κολονάκια κανονικά ή που θα ανακατεβαίνουν, γιατί δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Βεβαίως, προϋπόθεση σε αυτό είναι και εμείς να παραδώσουμε τις 208 θέσεις πάρκινγκ στις 10 θέσεις αμαία που είναι προγραμματισμένες. Ήδη, όπως βλέπετε, αν σκεφτείτε το πάρκινγκ κάτω, διαγραμμίζονται, θα συμπληρωθεί με άσφαλτο το κενό και θα έχουμε συγκεκριμένες θέσεις 208 συν 11 η αμαία, είτε αυτά θα είναι ονοματισμένα θεσαμέα με νούμερα αυτοκινήτων, με αριθμούς, είτε θα είναι ελεύθερες, όπως θα δώσουμε και χώρο πάρκινγκ και σε άλλα σημεία της πόλης, για να προσφορήσουμε και τις νησίδες λεγόμενες παρκίδες. Τις παρκίδες. Οι συμπεριφορές, ξέρετε, και οι προσαρμογές δεν αλλάζουν εύκολα. Αλλά πιστεύω ότι βήματα έχουν γίνει. Η απόδειξη της δεκάδας στους 2.200 τόπους, η πολιτική πρωτεύουσα και η κινητικότητα που υπάρχει στο περιβάλλον και στο Let's Do It, με εξαιρετική πρωτοβουλία, φανερώνει ότι υπάρχει μια ισχυρή ομάδα πολιτών, δεν θα την ονοματίσω πλειοψηφία με ψηφία, η οποία δημιουργεί ακριβώς αυτό το περιβαλλοντικό απόθεμα του πράσινου νησιού που χρειαζόμαστε όλοι. Το επόμενο σχέδιο λοιπόν. Μια κύματη περιβαλλοντικό. Να ρωτήσω λοιπόν για τα έργα βελτίωσης
της παραλιακής οδού. Από πέρυσι που ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε χρήση, είχε επισημανθεί και από σας τον ίδιο ότι θα χρειαζόταν περισσότερο πράσινο. Μιλάμε για ένα νησί πράσινο και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη σκίαση, περισσότερο πράσινο, περισσότερη φύτευση. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι και αν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως ξέρετε, αυτό το έργο δεν το έχουμε παραλάβει ακόμα οριστικά, γιατί έχει κάποιες παρεμβάσεις που να γίνουν ακόμα. Υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση. Αδειοδοτήσαμε τις δύο παιδικές χαρές, που ήταν υποχρέωση εκ του νόμου αλλά και πραγματική κοινωνική. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Περιμένουμε τώρα τον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει και μετά θα προχωρήσουμε σταδιακά και στις φυτεύσεις, ώστε να έχουμε μια ισορροπία και από την πάνω πλευρά του δρόμου και από την κάτω. Παρόλη τη δυσκολία που ένα τόσο μεγάλο έργο έχει, βεβαίως να διαπιστώσω εδώ ότι φέτος δεν πέρασε σταγόνα νερό η πίδακα από την άλλη πλευρά. Στην πρώτη χρονιά δοκιμασίας του έργου, ενώ με τον ολοκλήρωση τη μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε σε αυτή. Και βεβαίως να πω ότι τα έργα προς αξιολόγηση είναι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δημουσάμου, το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, 2.868.000, το αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πόσιμου νερού, τηλεμετρία, 1.368, και οι δύο φορείς χρηματοδότηση εδώ είναι το ΕΠΕΡΑ, το Κεντρικό Υπουργείο. Τα έργα ανάδειξη φυσικού τοπίου περιοχής Πηλιά Πυθαγόρα 221.000 στο ΕΣΠΑ. Οι καταδυτικές διαδρομές που αξιολογούνται τώρα στο σημεριακό πρόγραμμα στο Ίντερεκ. Και στρατηγική διεσυνοριακή συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια που είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ο βιώσιμος διάδρομος πολιτισμού, τοποθέτηση ενεργειακών στεγάστων με ηλεκτρικά ποδήλατα και ποδήλατα αμαία σε πολλά σημεία της ΣΑΜΟ, βαθύ καρδόβασμα από το Πυθαγόριο, η αντικατάσταση των νέων δικτύων ίδρυυσης των Μυτιλινιών, 600.000, και οριστική μελέτη ίδρυυσης της πόλης της ΣΑΜΟ και βαθέως σαμοκλαδική εξωτερικά υδραγωγία, 4.600.000. Ευχαριστώ την κυρία Παντελέων, την μελετήτρια, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά και μας όπλησε με μια μελέτη που κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει, τόσο ώστε να κατατεθεί. Είναι κατευθυμένη να αξιολογηθεί σωστά. Αυτό είναι το μάζεμα και συγγνώμη που τα είπα γρήγορα. Σαν ανάγκη στον χρόνο, φυσικά. Ακριβώς. Μια και μιλήσατε λοιπόν για περιβαλλοντικές διαδράσεις υποστήριξης του περιβάλλοντος. Πιλωτικά εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα με τα ποδήλατα, τα δημοτικά ποδήλατα. Ναι. Υπάρχει και ένα ποδηλατοδρόμιο που λύγει λίγο άδοξα σε ένα σημείο. Τι γίνεται με αυτό και επίσης τι γίνεται με δράσεις ανακύκλωσης. Και τι γίνεται με αδέσποτα και δημοτική συγκοινωνία, έτσι, για να τα περιλάβουμε όλα σε αυτό το πλαίσιο. Όσον αφορά τα ποδήλατα, αυτή τη στιγμή συντηρούνται καταρχάς. Γιατί συντηρούνται για να τα έχουμε σε 20 μέρες διαθέσιμα την περίοδο. Θα είναι πάλι διαθέσιμα. Βεβαίως. Ωραία. Αλλά πρέπει να συντηρηθούν, ξέρετε, τη συντήρηση στα ποδήλατα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μπορεί να έχουμε και διάφορα και μπορεί να καταληφθούν. Όπως είδατε, βάλαμε το στέκα αυτό το πρώτο, μας έδωσε το ΕΠΕΡΑ, τα οφειλόμενα χρήματα για τη δράση μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Θα επεκταθούν τα ποδηλατοδρόμια, θα επεκταθούν τα ποδήλατα και η χρήση τους σε διάφορα σημεία. Όπως σας είπα, προβλέπονται και ηλεκτρικά αμαία για αμαία, προβλέπονται και ηλεκτρικά ποδήλατα έτσι κι αλλιώς και πιστεύω ότι θα έχουμε έναν ικανό αριθμό πάνω από 150 ποδήλατα στο μέλλον για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες και να αλλάζει σιγά σιγά η φιλοσοφία της κίνησης στην πόλη. Δεν είναι εύκολο άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει μια ζωή να μετακινούνται από το Γεφυράκι μέχρι την Εθνική Τράπεζα με αυτοκίνητο, να πιστούν και όχι σε ηλικία νέα, γιατί και θέμα νοοτροπίας αυτό κυρίως δεν είναι θέμα ηλικίας, να το εγκαταλείψουν ακόμα και σε μια περίοδο που θα είναι άνοιξη, που θα ρεκλεί η δροσιά. Αλλάζει αυτό σιγά σιγά. Πρέπει να επιμείνουμε όλοι και εσείς παράκληση, γιατί δεν μπορεί από μόνο του ο Δήμος να επιβάλλει συμπεριφορές που να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Ανακύκλωση. Υπεγράφει η σύμβαση με την ανακύκλωση. Επιτέλους, μετά από μια μακρά διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο το μηχάνημα που έχει μπει κάποτε και μάζευε κουτιά, γιατί αυτό ήταν για εμπορικούς λόγους, χρήσιμο, ενδιαφέρον για τους πολίτες, για την εκπαίδευση. Φτιάχνουμε λοιπόν στη διαχείριση απορριμμάτων το πρώτο πράσινο σημείο με τις τέσσερις ροές με χρήμα του Δήμου, που είναι επιλέξη με δαπάνη, και το μεγάλο πράσινο σημείο, το πρώτο 500.000 περίπου, ένταξε στο ΕΣΠΑ. Θα λειτουργήσουμε εντός του καλοκαιριού με το πρώτο πράσινο σημείο. Ανακύκλωση λοιπόν υπεγράφει με τα εταιρεία ανακύκλωσης, περιλαμβάνει ό,τι περιλαμβάνει ανακύκλωση. Προχωράμε στην υλοποίηση μετά την έγκριση της σύμβασης ανακύκλωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο ΣΑΜΟ. Καθυστερήσαμε κατά τετράμινο, έπρεπε όμως η σύμβαση να προβλέπει πράγματα. Θα σας τη στείλω να την παρουσιάσετε, γιατί μια μεγάλη σύμβαση περιλαμβάνει ροές, δράσεις, όλα αυτά, προσφυγικά, απόβλητα.
εδώ πώς πρέπει να διαχειριστούν, να μην μπλέκουν στην αντίκρυψη με αυτά, εφόσον είναι άλλου είδους, δηλαδή μη ανακυκλώσιμα υλικά, σωσίβια και τέτοια. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το λέω με συνέπεια λόγου, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή για τις δράσεις αυτές, επειδή τη ζητάει και η κοινωνία. Παρότι περιλάβαμε πολλά θέματα στη σημερινή συνέντευξη του Διαδημάρχη, έχω πάντα την αίσθηση ότι έχω μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων. Σας ευχαριστούμε ωστόσο που απαντήσατε σε αυτά που σας θέσαμε και σίγουρα θα το επαναλάβουμε, γιατί χρειάζεται να δίνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα του απλού πολίτη. Η υπεράσπιση των δικαίων των πολιτών και των δικαιωμάτων τους είναι ουσιαστικά η υπερπτουσία της Δημοτικής Υπουργίας σε όλο το διαδικασία σήμερα της Ελλάδας. Η εκφορά πολιτικής γνώμης μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ένα πολιτικό όργανο, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Η προστασία του νόματος του ΣΑΜ, η σωστή εκπροσώπηση, η χωρίς ιδιοτέλειες υπεράσπιση του μέγιστου οικονομικού μηνύματος που το νησί μας μπορεί να δώσει, η μεγάλη μας ομογένεια εγγυώνται ότι η ΣΑΜΟΣ δεν είναι μια μεγαλύτερη ποσότητα, δεν είναι ένα μικρό νησί που διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον. Το βλέπω, νομίζω, λέω να τα αυτό κάθε φορά που περνάει, παρόλες τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της εποχής, τις ανακολουθίες που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά και στην αδυναμία τη δική μας να δούμε να καθαρωθεί η συνολική οικονομία, ένα μέλλον πιο ξεκάθαρο και πιο σαφές, χωρίς αυταπάτες και ιδιοληψίες. Ευχαριστώ εγώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαι ευτυχής που μου δίνετε ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας με τηλεόραση, με την ακριβώς αυτή την πραγματικότητα του να υπερασπίζεσαι ως πρώτος δημότης, πάντοτε που προκαλεί αμηχανία ο τίτλος, μια μεγάλη ιστορία ενός τόπου. Η επιλογή που έκανα να επιστρέψω στον τόπο μου και να ζω όχι με ευκολία μακριά από την οικογένειά μου, μου δημιουργεί από την άλλη πλευρά χαλή την πίστη ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ.